Yeah.
εξών εξ ουρανού και είδαν και επίσκεψε την αμπελευτά αυτή και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτεψε η δεξιά σου. Νηστεί Κύριος ο Θεός,
εν τη βασιλεία του πόντου τελείγια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις αρχιεροσύνη σου, Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακάρι εκκλησιόμενο έτοιμο προκατοχων ημών αρχιερέων θύμων Δαβίδ Σεραφείμ Αμβροσίου Γερμανού Χριστοφόρδαος κύριε και Νικοδήμου και πάντων των αιδήμων προκατοχων ημών αρχιερέων και τον Άρχιε του Ψάντρε της Παρεποτέ δια να μισάω στις επισκοπές της Ιεράς Μητροπόλεως Τάφης των αηδήμων κτητώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εύκλαιος πεσόντων εν της Ιερής Αγώνης του Άγνους ημών, πάρετε και δεσκάτων και πάντων των υπερβίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και όλα τα ονόματα εμνήμωνα έψαμενε τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων τέτοι και κοιμημένων νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων εις Ιερός εις Ιερός Οικουμενικό Πατριαρχείο να αποφασίσει
να θέσει μέσα στο αγιολόγιο το συναξάρι της Εκκλησίας μας πολλές μορφές, πολλούς ανθρώπους τους οποίους είχαμε γνωρίσει. Όπως τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Άγιο Ιερώνυμο της Μονής Σιμωνόπετρος, τον Άγιο τον Παπά Εφραίμ του Κατρακιώτη, όπως τον ξέραμε εμείς οι παλιότεροι. Και τώρα την περασμένη εβδομάδα έθεσε μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας τον γέροντά μου, τον Μητροπολίτη, ο οποίος με χειροτώνησε, προσπίτερ, διάκονο, μοναχό, διάκονο, προσπίτερ, τον Γαλλίνικο, τον Μητροπολίτη Εδέσης. Στραπίον είμαστε ήμουν περίπου 15 ολόκληρα χρόνια κοντά του και από εκείνον μαθήτευσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήταν ένας Άγιος Επίσκοπος. Άγιος Επίσκοπος. Όταν πήγα κοντά του και του είπα θέλω να είμαι κοντά σας και να γίνω μοναχός, αμέσως μου έδωσε το συμβουλευτικό εγχειρίδιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Πάρε αυτό το βιβλίο, το διαβάζεις, να καταλάβεις τι θα πει αφιέρωση και τι θα πει ζωή εν Χριστώ. Κοντά του είδα έναν άνθρωπο Άγιο, πραγματικά Άγιο και θαυματικό, και έκανε και θαύματα. Και καθόμαστε κι εμείς εδώ στην επαρχία, διότι κατάγεται από την επαρχία αυτή, καταγότανε από τον Πλάντανο της Ορίστα Πακτίας, ο πατέρας του. Εκείνος γεννήθηκε στα Σιταράδωνα του Θέρμου, μεγάλωσε στο Θέρμο, τελείωσε το γυμνάσιο του Θέρμου. Στη συνέχεια μετά τη στρατιωτική του θητεία υπηρέτησε ως γραμματέας και ως πρωτοσύγγελος της Ιεράς Ακροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας με έδρα στη Μεσολόγγι. Και έδρασε εδώ, εργάστηκε, ομιλούσε, περιόδευε στα χωριά. Το θυμούνται όλοι και υπάρχουν και συγγενείς του όπου πηγαίνουν και βλέπουν συγγενείς του και το θυμούνται όλοι. Έναν άνθρωπο ακούραστο, έναν εργάτη της Εκκλησίας, ακούραστο, δούλο του Θεού, να μιλάει συνέχεια, όρεξη και αγάπη για τον Θεό, μέχρι την τελευταία του στιγμή. Και έτσι έχουμε, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, έχουμε τον πρώτο επίσκοπο, Άγιο. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά έτυχε να αναδειχθεί. Να γραφούν διάφορα βιβλία, γι' αυτό έγραψα τρία βιβλία γι' αυτό και κεφάλαιε η μεγαλειότητά του, το μεγαλείο. Γι' αυτό θα πρέπει να ζητάμε τις ευλογίες των Αγίων μας, τις πρεσβείες των Αγίων μας, ώστε να πρεσβεύουμε στον Θεό, να μας ισχύει ο Θεός στον αγώνα μας, να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, καλοί χριστιανοί, υπάρχουν χριστιανοί στον Χριστό και την Εκκλησία. Όχι να νομίζουμε ότι ο καθένας είναι ένας πάπας, γιατί οι μεν Ρωμαιοκαθολικοί έχουν έναν πάπα. Εμείς πολλές φορές στην Ορθόδοξη έχουμε πολλούς πάπες. Ο καθένας είναι αλάνθαστος, θεωρεί τον εαυτό του αλάνθαστο, ερμηνευτεί όλο τον πάντα και κρίνει όλους. Να ζούμε ταπεινά μες στην Εκκλησία όπως ο Σέγγιο Άγιος Καλλίνικος. Ταπεινά, ήσυχα, ευλογημένα, με υπακοή, πριν κοιμηθεί μου είπε παιδί μου να γράψει για μένα και να πεις ότι εγώ έλεγα συνέχεια δεν είμαι καλός επίσκοπος, αμαρτωλός επίσκοπος αλλά αγαπούσα τον Θεό και την Εκκλησία. Αυτό είναι. Έχουμε μέσα μας τις διορθμίες, τα λάθη μας. Το σημαντικό είναι να αγαπούμε τον Θεό, να πιστεύουμε στον Θεό και να τον αγαπούμε και να αγαπούμε την Εκκλησία. Έτσι σωζόμαστε και έτσι μας αναδεικνύει ο Θεός. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα οι Άγιοι Ανάργυροι να μας φωτίσουν και να μας δώσουν αυτό το λεγόμενο εκκλησιαστικό φρόνημα. Αμήν. Διευκόμουν τον Αγίον Πατέρα Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημών.